kulman takana, missä vain mä kuljen kuski kieli katala. Sen silmä mua katsoi mut lasin pohjalla, sen hymyilevän luoman vieraan tytön luulilla. Mua paholainen vaani joka kulman takana, minne vain mä kuljen on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa on yhden maata naudalla, jos ei käy sisälle se kohta ovella. Είμαστε καλά. Ενθουσιασμός βλέπω. Χειροκομείου. Καλώς ήρθατε στην μαγνητοσκόπηση, μαγνητοκινηματογράφηση, whatever του Κακυπίστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, προσωπικά. Τι να σας πω. Θα πω κατευθείαν στο ψητό. Τι κάνετε εσείς δύο μόνοι σας εδώ? Τι φάση λες και εδώ να γράψουν αυτούς είναι. Ταινία του Τζάρνους. Να μου κλέψουν αυτή την παράσταση! Είναι φοβερός ο τρόπος, ρε πούστη μου, κατά τον οποίο η γλώσσα που μιλάμε, τα ελληνικά, επηρεάζει τη σκέψη μας. Γιατί το μυαλό μας τρέχει και όταν ακούει μία λέξη, αυτομάτως τη συνδέει με μία άλλη. Π.χ. ζωολογικός. Κυπηρός. Μπράβο, παιδιά. Ραδιοφωνικός. Σταμός. Μπράβο, παιδιά. Είστε φοβερά εκπαιδευμένοι σήμερα. Θα κατακτήσουμε τον πλανήτη μαζί. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Τέλεια, έχουμε τριαντάρι, πιστεύει. Το κουρδιστό. Πορτοκάλι. Κίντερ. Έγκρισο. Bueno. Σωστά και τα δύο. Μαλάκα είμαι. Απέλεια. Γιατί όχι. Εσύ πόσες φορές έχεις έρθει. Λες και παίζω στο σόι μου είναι. Και μετά το γιατί όχι εντωμεταξύ, κάποιοι από εμάς σκεφτόμαστε και τον Φίλιππο Σοφιανό. Κάποιοι πάνω από 30 γάμα του. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις συνδέσεις είναι επαληθεύσιμες. Υπάρχουν όπως ο ραδιοφωνικός σταθμός και καλά κάνει το μυαλό μας αυτό το άλμα. Κάποιες άλλες είναι πιο αφηρημένες όπως το απέλεια γιατί όχι. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει με τις αφηρημένες συνδέσεις, διότι μπορούν να σε οδηγήσουν μαθηματικά στην παράνοια. Δεν είναι φοβερό ότι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τη λέξη πρεζάκι είναι η τυρόπιτα. Και αυτό γιατί επί δεκάδες χρόνια αυτοί οι άνθρωποι μου ζητούσαν ένα κατοστάρικο για να πάρουν τυρόπιτα. Κάτι στο μυαλό μου έκανε κλατς και σύνδεσε αυτές τις δύο έννοιες. Και ξέρουμε όλοι ότι είναι τρελό ψέμα. Αν για κάθε κατοστάρικο που δίναμε αγοράζαν μία τυρόπιτα, στη φυλακή δεν θα ήταν ο Καπόνε, αλλά ο Κανάκης. Το Αφγανιστάν δεν θα εξήγαγε όπιο, αλλά Κασέρι. Και οι ναρκωμανοί σοβαρά δεν θα παρούσαν Ντάγκλες, αλλά Καούρες. Αν για κάθε κατοστάρικο που δίναμε αγοράζαν μία τυρόπιτα, ο Καραμολέγκος θα ήταν καρτέλ. Στο πεζοδρόμιο στην Ομόνια δεν θα βρίσκες σύριγγες, αλλά σφολιάτα. Και στον Οκανά δεν θα κάναν ουρά για μεθαδόνη, αλλά για ανθότυρο. Φανταστείτε το, αν για κάθε κατοστάρικο που δίναμε δεν αγοράζαν παραπάνω, αγοράζαν μόνο μία τυρόπιτα. Οι ντίλερ στο δρόμο θα σου λέγανε, φιλαρακό, σου έχω κουρούμε ολικής. Και οι ναρκωμανείς στις συνεντεύξεις που τους παίρνανε θα λέγανε, η τυρόπιτα είναι μεγάλο λουκί. Μη γελάτε ρε, νιώστε λίγο. Στην αρχή ξεκινάς από τα ελαφριά και τρως ένα τυροπιτάκι. Μετά θες ολόκληρη τυρόπιτα. Τώρα θέλω να τα ψήσω και δεν μου φτάνει. Αλλά προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, γιατί η παραπάνω σύνδεση που κάνει ο εγκέφαλός μας είναι ψεύτικη.
Και οι ψεύτικες συνδέσεις έχουν την τάση να πηγαίνουν και να μπαστακώνονται τσουπ δίπλα στις πραγματικές. Σαν αυτούς τους ενοχλητικούς κολιτσίδες που μας μπαστακώνονται στην παρέα και κανένας μας δεν τους διώχνει από ενοχές και φόβο μη φανούμε κακοί. Σαν και εσάς, ένα πράγμα. Συνδεόμαστε ρε καθόλου. Πάντα υπάρχει μία παρέα που τα το λέω μου κάνει. Καταλαβαίνουμε για ποιον τύπο ανθρώπου λέω έτσι. Για αυτόν τον τύπο ανθρώπου που δεν ξέρεις πώς, αλλά έχει το κινητό σου. Δεν ξέρεις πώς, ξέρει όλους σου τους φίλους σου με το μικρό τους και τελικά υπάρχει στην παρέα σου γιατί όλοι νομίζετε ότι τον έχει φέρει κάποιος άλλος. Αυτός ο τύπος ανθρώπου του έχεις μιλήσει στη ζωή σου 10 λεπτά και αυτός θεωρεί ότι έχετε κόψει τις φλέβες σας και έχετε κάνει bonding και την πρώτη φορά που τον είδες είπες «Ρε τι μαλάκας είναι αυτός» και ένας φίλος σου σου είπε «Έλα μωρέ, κρίμα είναι». Γελάτε υποκριτές. Αυτό το είδος ανθρώπου, αυτός ο τύπος με την απίστευτη, που έχει απίστευτη λογοδιάρεια που μέσα σε 10 λεπτά σου λέει πράγματα που θα άκουγες σε 14 χρόνια, όλα αυτά από απόσταση τέτοια, όση ώρα σου μιλάει νιώθεις ότι σου ρουφάει την ψυχή και μετά την κουβέντα είσαι λες και βγήκες από χημειοθεραπεία. Και έχω κάνει απίστευτα πράγματα για να ξεφύγω από κάτι τέτοιους τύπους που τον έχω δίπλα μου ρε. Και έχω συνεννοηθεί με τους φίλους μου στη νοηματική, σε φάση... ή όταν με στρίμωξε στην μπάρλα και μου μιλούσε κάνα τετράωρο και φανταστείτε ότι καθόμουν κάπου εδώ, έβαλε έναν άσχετο φίλο μου να έρθει να πει «Μιχάλη, μπορώ να σου πω λίγο, θα στον πάρω μισό λεπτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό». Και ο φίλος μου, επειδή ήταν στο κόλπο μέσα, συνέχισε τη μούφα όση ώρα απομακρυνόμασταν. Λοιπόν, πήρε ο θείος σου τηλέφωνο από το χωριό και είπε ότι έχει χαλάσει τον τρακτέρ. Ρε, τι είναι αυτός ο τύπος, φύγε, 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 φύγε. Και δεν υπάρχει παρέα χωρίς έναν τέτοιο τύπο, παιδιά. Είναι η βασική ανομαλία του συστήματος. Και αν κοιτάξεις την παρέα σου, θα δεις πως έχεις έναν. Και αν δεν δεις, σου έχω κακά νέα. Εν τω μεταξύ όλοι σκέφτονται «αποκλείεται, έχουμε γαμάτε». Έτσι λοιπόν οι ψεύτικες συνδέσεις κάθονται δίπλα στις πραγματικές. Γι' αυτό έγινε αυτή η παρένθεση. Γι' αυτό όταν ακούμε σαλάμι σκεφτόμαστε... όταν ακούμε παριζάκι σκεφτόμαστε... πες Νίκας. Είναι καλό. Και μόνη σου κάθεσαι και Νίκας λες, γυρεύοντας μας. Επίσης... υπάρχουν συνδέσεις που δεν είναι απαραίτητος ψεύτικες, αλλά δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται στο κεφάλι μας. Ακούμε Muppets, σκεφτόμαστε... Show. Ακούμε Power, σκεφτόμαστε... Rangers. Το είπα σε ένα ροκάδικο προχθές και μου είπανε Metal! Αυτό έπρεπε να πείτε κι εσείς. Και ακούμε Μάκης και σκεφτόμαστε... ή Δημάκης, ή Χριστοδουλόπουλος, ή Τριανταφυλόπουλος, ή Βορύδης... Η Ψωμιάδης, όλα τα καλά παιδιά, αλλά το χειρότερο, The Laportas. Επιτέλους ένα κοινό που ξέρει το Μάκη The Laporta. Για σας είναι όλο. Υπάρχουν οι συνδέσεις αλυσιδωτής αντίδρασης που η μία σύνδεση διαδέχεται την άλλη. Ακούμε Βάνα, σκεφτόμαστε Μπάρμπα. Ακούμε Μπάρμπα, σκεφτόμαστε Στάθης. Ακούμε Στάθης, σκεφτόμαστε Ψάλτης. Ακούμε Κάλβιν, σκεφτόμαστε Κλάιν. Ακούμε Κλάιν, σκεφτόμαστε Μάιν. Ακούμε Βίο, σκεφτόμαστε Χλαπάτσα. Ακούμε Χλαπάτσα, σκεφτόμαστε... Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε. Εγώ, όταν ακούω, ρε παιδί μου, τι να σου πω, όταν ακούω υπάρχουν κάποιες κοινωνικές επιρροές που επηρεάζουν τη σκέψη μας, ρε παιδί μου. Εγώ όταν ακούω τη φράση «Μιχάλη, είσαι πάρα πολύ καλό παιδί», σκέφτομαι «Έρχεται χιλόπιτα». Όταν ακούω τη φράση «Μιχάλη, πρέπει να μιλήσουμε», σκέφτομαι «Θα πεθάνω μόνος μου». Και όταν ακούω τη φράση «Μιχάλη, έφερα τα ψάρια», σκέφτομαι «Το κουσκούνι». Επίσης, υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι μουσικές συνδέσεις. Ακούμε το στίχο «Σας θέλω μαζί μου». «Το Σάββατο μπορείς». Σκεφτόμαστε. Όχι, όχι. Φασάρα. Ένας εδώ το είπε μιλητά. Όχι. Όχι. Πάω σπίτι τώρα. Περνάω υπέροχα στο stand-up του Μιχάλη Μαφυλάκη.
ακούμε το στίχο. Follow your heart. Σκεφτόμαστε. Ναι, γι' αυτό πήγες κατά η διαφήμιση. Και ακούμε το στίχο. Δυνατά, δυνατά. Και σκεφτόμαστε. Δεν είναι φοβερό ότι αυτός ο τύπος μας έχει στοιχειώσει την ευθεία. Που είχε πορωθεί. Δεν άφηνε την Αρβανιτάκη να τραγουδήσει. Είχε ξεφύγει. Δεν ένιωθε. Μου ήταν η Κακομήρα. Ποια παλιά κύποτο. Ξαναπήγαινε μετά να το σώσει η Κακομήρα. Μέσα από του χρόνου τη ροές. Αν ήμουνα η Αρβανιτάκη, θα έπαιρνε ένα ούτι και θα του έλεγα σκάσε ρε μαλάκα να τραγουδήσω. Και τέλος... Ανάσες θέλει, δεν βγαίνει αλλιώς. Και τέλος, υπάρχουν οι συνδέσεις αυτόματη απάντηση σε μια ερώτηση. Ακούμε την ερώτηση «Έχεις γάλα» σκεφτόμαστε «Φτιάξε κρέμα γιώτες». Ακούμε την ερώτηση «Ψέματα να πω» σκεφτόμαστε «Υπάρχει το σύστημα». Και ακούμε την ερώτηση «Ποιον ανέστη» και σκεφτόμαστε. Δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Εγώ εννοούσα τον αδερφό της Ελένης. Ξέρετε ποιας Ελένης. Αυτή που τα έχει μαζί της ο Ανδρέας. Ξέρετε ποιος Ανδρέας. Μου εγώ όλο το βράδυ μπορώ να το πάω. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το επόμενο πεντάλεπτο δεν μου άρεσε και σκέφτηκα να το αφαιρέσω. Ναι. Οπότε, τα υπόλοιπα 5 λεπτά που θα παρακολουθήσετε είναι στην πραγματικότητα κενός χρόνος. Εσείς βέβαια έχετε πληρώσει. Οπότε έχετε μπει στη λογική ότι καταναλώνετε κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή όμως δεν δουλεύω. Νεράκι. Να το και το γελάκι. Ευχαριστώ. Νεράκι. Καθαρό. Γάργαρο. Νεράκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο που το γράφουμε αυτό, έτσι. Αυτό, ρε παιδί μου, είναι κλασικό κόλπο επιθεωρησιακού ηθοποιού που μεγαλώνει το ρόλο του. Θα μου πείτε αυτό που κάνω τώρα, αλλά θα μου πείτε, ρε Μιχάλη, μόνος σου είσαι, τι θέλεις να μεγαλώσεις. Νεράκι. Θα μπορούσα να κάνω τώρα ένα κήρυγμα για τη σημαντικότητα που έχει η κωμωδία στη ζωή μας, όπως έκανε παλιά ο Καρακατσάνης, και το πόσο πολύ βοηθάει η τέχνη τους ανθρώπους στις δύσκολες καιρές, αλλά δεν θα το κάνω. Νεράκι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πιστεύω, να κάνεις τον κόσμο να γελάει. Αλλά με τι το κάνεις, με κάτι που σε αφορά υπαρξιακά ή με νεράκι. Όπα, όπα, όπα. Μήπως και εγώ τώρα πάω να κάνω υπόγεια προπαγάνδα με έναν άλλο τρόπο ή κάνω νεράκι. Αυτό που κάνω τώρα τι είναι. Είναι η δημόσια διατύπωση της σκέψης μου ή είναι νεράκι. Ε? Έχεις ξανάρθει κι εσύ. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό που κάνω τώρα, όχι πριν, τώρα. Τι είναι. Είναι η δημόσια διατύπωση της υπαρξιακής μου αγωνίας. Είναι ένα τρίκ για να σας βάλω στο έργο. Οκ, 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 οκ. Όχι αυτό που έκανα. Αυτό που κάνω τώρα, 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 αυτή τη στιγμή που μιλάω. Τι είναι. Είναι η προσωπική μου κατάθεση της προσωπικής μου αγωνίας. Είναι ένα πάμφτινο τρίκ για να σας βάλω στο έργο. Οκ, οκ. Αυτό που κάνω τώρα, τώρα. Μέχρι πριν ήταν μέσα. Μέχρι πριν έχει δίκιο αυτός που γελάει. Το έχει ξαναδεί, ξέρει ότι είναι μέσα στο έργο. Το ξέρει. Αυτό που κάνω τώρα όμως, τώρα, αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε μαζί, τι είναι. Είναι ο δρόμος που έχω διαλέξει ή αυτό που με ανάγκασε η ζωή να κάνω.
Ξέρετε τι είναι. Νεράκι. Το ζήτημα της ύπαρξης... Τι είναι, ψαρώσαμε. Δεν είναι απλή υπόθεση. Μαθιουδάκης. Οι περισσότεροι δεν είμαστε με τον σύντροφο των ονείρων μας. Οι περισσότεροι δεν κάνουμε τη δουλειά των ονείρων μας. Μία φωνή μέσα μας κάθε τόσο ουρλιάζει ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί και ότι δεν προσπαθούμε αρκετά. Και μια στο τόσο βουτάμε και στην κατάθλιψη. Και ενώ τα έχουμε καταφέρει τόσο ωραία, εξακολουθούμε να ισχυριζόμαστε στις παρέες μας ότι τα παιδικά μας χρόνια ήταν τα πιο ευτυχισμένα. Πάμε καλά, ρε! Πάμε καλά! Αν ήταν τα πιο ευτυχισμένα, γιατί πιο κλασική ατάκα στον ψυχολόγο είναι «Θυμάμαι ήμουν 4 να κάνω». Η ευτυχία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με την αντίληψη. Δεν ήσουν ευτυχισμένος επειδή ήσουν 4, αλλά επειδή ήσουν ηλίθιος. Όταν είσαι 4, έχεις νοημοσύνη μίκητα. Ρωτάς ένα παιδάκι, «Κωστάκι, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις» και λέει «Μπαζούκα». «Κωστάκι, δεν γίνεται να γίνεις μπαζούκα, αγόρι μου, είναι όπλο». «Σκοτώσω». Φιντάνει ο Κωστάκης. Γιατί νομίζεις ότι αποκτάς συνείδηση μετά τα 4? Γιατί η ίδια η ζωή σε προστατεύει. Γιατί όλα πριν είναι σκατά. Καταρχάς, είσαι τόσος. Τόσος. Κινδυνεύεις να πεθάνεις από οτιδήποτε. Σε έβαλε η αδερφή σου στο πλυντήριο, πέθανες. Ένας κύριος με καμπαρτίνα σε ρωτάει αν θες καραμέλα, πέθανες. Δεν σε συμπαθεί μια γάτα, πέθανες. Φοβερό, είναι η μοναδική ηλικία που χαϊδεύεις μια γάτα χωρίς να σκύψεις. Σου φτάνει εδώ. Είναι σαν να χαϊδεύεις άγριο γούρουνο. Όταν χαϊδεύεις ένα κόλεϊ, είναι σαν να χαϊδεύεις ένα γέτι. Και όταν χαϊδεύεις ένα άλογο, σοβαρά παίζει και να σε φάει. Επίσης, σε αυτή την ηλικία δεν μπορούσες να ορίσεις και να καταλάβεις τίποτα. Ήσουν ένας σκουπιδοντενεκές εμπειριών. Έπιανες γυμνά καλώδια, έβαζες το χέρι σου στην τοστιέρα και άνοιγες πόρτες χωρίς να χτυπάς. Όταν ήσουν 4, άνοιγες μια πόρτα και κυριολεκτικά γαμιόταν ο κόσμος. Σου δίναν λέγκο και τα έβαζες στο στόμα σου, έπιανες σκατά και μετά έτριβες τα μάτια σου. Και ο θείος σου σε χάιδευε περίεργα και εσύ έλεγες «Αχ, πόσο μ' αγαπάει!» Παρεπιπτόντως είναι ο ίδιος με το iPhone «Να πεθάνει!» Η μαμά σου σου έδινε σημαίες του Πασόκ και σε πήγαινε στις ομιλίες του Αντρέα. Ο μπαμπάς σου σε πήγαινε στο Καραϊσκάκι για να δεις το Τέταρι και ο μεγάλος αδερφός σε έβαζε να κάνεις έτσι και σε έστελνε στο σαλόνι με τους καλεσμένους. Αρρώστενες με τα πάντα. Αν είχες ένα ελάττωμα, όλοι στον υπηαγωγείο σε κοροϊδεύανε. Και αν ήσουν ένα κορίτσι, τα αγόρια δείχναμε ότι σε γουστάρουμε, δέρνοντάς σε. Κάνει έτσι, αυτή έχεις φάει ξύλο, εσύ. Ναι. Επίσης, τα πάντα στο σπίτι ήταν φτιαγμένα για άλλη κλίμακα ανθρώπου. Ένα χειροκρότημα, πώς είστε από 30 και πάνω για να δω κάτι. Τέλεια, απευθύνομαι στους υπόλοιπους. Ωραία, γιατί εσείς ήδη ξέρετε, ενώ οι νεότεροι θα μάθετε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή τότε. Εκείνες εποχές, παιδιά, το Ιζόλα έπιανε τόσο πολύ πάγο που αν ήθελες κάτι από την κατάψυξη, έστελνες ομάδα διάσωσης. Εκείνες τις εποχές έπαιρνες το βούτυρο, το ακουμπούσες στο τραπέζι και έκανε τσσ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 σ
έπλυνε τα μπαλάσια κρέμα και σκληρό, σαν να αλήφει στο ψωμί σου μία πατάτα. Άβραστη. Σκληρό βούτυρο, ρε. Χτυπούσες δυο βιτάμ και βγαίνανε σπίθες. Σκληρό βούτυρο. Αν ήταν ηθοποιός, θα ήταν ο Μπρους Γουίλις. Και δεν ξεπάγωνε ποτέ. Το έπαιρνες και το χρησιμοποιούσες ως παγοκυψέλη. Και νευρό συντηρούσες. Και αν για κάποιο λόγο ήταν μαλακό και κάποιος έπαιρνε ένα μαχαίρι, το έβαζε στο βούτυρο και μετά το ξανάβαζε στο ψυγείο, το διέγραφες από το σερβίτσιο. Παιδιά, δεν έβγαινε. Ήταν λες και τραβούσες το Excalibur. Αν το βγάζεις, ακουγόταν το Κάμινα Μπουράνα. Και όχι Light και Bessel Proactive και αρχαία. 600.000 θερμίδες. Το έτρωγες και πρώτα πήγαινε αρτηρία, μετά στο μάχη.
Και μετά έπρεπε να πάρεις αυτή τη μαρμελάδα και όχι bon mon mon και spin spon στο γυάλινο και φλωριές αυτήν στο άσπρο το τάπερ που όταν άδειαζε βάζες μπαμπάκι και φύτευες φακές και που το καπάκι στην άκρη του ήταν τόσο κοφτερό που το παίρνει η μαμά για να κόβει την πίτσα με αυτή τη φοβερή ποικιλία γεύσεων. Φράουλα δε ρίκοκο. Υπήρχαν και κεράσι ροδάκινο, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ήταν η ίδια μαρμελάδα. Η μόνη διαφορά ήταν κόκκινη-κίτρινη. Και στη συσκευασία έγραφε ό,τι έπρεπε να γνωρίζεις, δηλαδή μαρμελάδα. Μην την περάσεις και για γράσο. Είχε από κάτω και ένα φρούτο και το επώνυμο ενός απατεώνα από τη Βόρειο Ελλάδα. Δηλαδή, παιδιά, μαρμελάδα, αυτό πράγμα δεν ήτανε. Είχε ένα τόνο ζάχαρη, κολούσε σαν γλίτσα και το βράδυ φωσφόριζε. Αν τις έβγαζες το καπάκι και την κρεμούσες σε ταβέρνα, πηγαίναν τα κουνούπια. Και δεν χαλούσε. Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που έχει δει αυτή τη μαρμελάδα να χαλάει? Ποτέ! Ήταν πιο ανθεκτική και από λάντα! Στην ημερομηνία λήξης έπρεπε να γράφει απόσπασμα από την αποκάλυψη! Και εντάξει, έπαιρνες τη φέτα με το ψωμί και τη μαρμελάδα που η μάνα σου την έφτιαχνε, κατέβαινες κάτω στο δρόμο, τα παιδάκια παίζανε μπάλα, σου λέγανε «Έλα να παίξεις μαζί μας, Μιχάλη!» και εσύ κρατούσες τη φέτα και έλεγες «Και αυτό που να το βάλω!» Και πεταγόταν το παιδάκι που σε περνούσε 6 μήνες και ξέρε στάνταρ πώς να σου τη σπάει και σου λέγε «Στεγκέλεσαι». Και εσύ στράβωνες και απαντούσες «Στεδικέσαι». Και έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία που αναγκαστικά κατέληγε με ένα χαμένο γιατί αυτό σου λέγε «Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει». Και σου λέγε «Στο δικό μου κάνει μπλουμ, στο δικό σου τσοκομπλουμ». Και αυτό σου λέγε «Στο δικό μου κάνει κρος, στο δικό σου μοτοκρος». Και σου λέγε «Στο δικό μου κάνει σούζες, στο δικό σου τυροσούζες». Και αυτό σου έλεγε «Καθρεφτάκι». Και εσύ του έλεγες «Στροφοδίνη». Και αυτό σου έλεγε «Διπλή στροφοδίνη». Και εσύ του έλεγες «Διπλή στροφοδίνη και με το πόδι». Και αυτό σου έλεγε «Διπλή στροφοδίνη και με το πόδι και με το χέρι». Και εσύ του έλεγες «Διπλή στροφοδίνη και με το πόδι και με το χέρι». Να, και με το παπούτσι στην ακρούλα. Πιάνει, πιάνει ρε, πιάνει. Και αυτό σου έλεγε «Ο μπαμπάς μου είναι αστυνομικό». Και εσύ σου να... Και πήγαινες με τη φέτα στις κούνιες δίπλα στο ψύκτη και έπινες νεράκι. Δώστε το! Θέλω να δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα έχετε τατουάζ? Θα σκορυδεύτε. Και ένα χειροκρότημα πόσοι έχετε τατουάζ που το έχετε μετανιώσει, που το έχετε κάνει. Πες μου, τι γράφει USA Thunder και έχει ένα Ινδιάνο. Ρε παιδί μου, θεωρώ, όταν είσαι και πιο νέότερο παιδί μου στην εφηβεία, έχεις φοβερές παρορμήσεις και θες να κάνεις διάφορα πράγματα στο σώμα σου. Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε βαθιά kids λαός. Έτσι, ναι. Καθημερινά, ναι, εμείς οι Έλληνες κάνουμε τεράστια αισθητικά εγκλήματα. Πώς να το κάνουμε. Πάει άλλη ταραγμένη και με γοτθικά γράμματα κάνει τατουάζ στο λαιμό και γράφει «Τάσος». Πάλι πάει μια άλλη σερβιτόρα από την Κύπρο, ήθελε να το παίξει ψαγμένη και κάνει τατουάζ στο χέρι της από κάτω προς τα πάνω τη φράση του Ηράκλητου «Τα πάντα ρί». Όταν κρατούσε το δίσκο, κρυβόταν το τελευταίο γράμμα. Ο κόσμος διάβαζε «Τα πάντα ρε». Και πάει ένας αρχιτσιγκούναρος σε ένα φυλακόβιο τατουατζή για να γλιτώσει λεφτά, ζητάει να του κάνει στην πλάτη τατουάζ ξωτικό με ξύφος και αυτός του κάνει πρεζάκι με σουγιά. Παιδιά, το ξωτικό ήταν έτσι. Λέγκολας! Λέγκολας, πού είσαι? Πάω Μόρντορ. Έχω και τη Ρόπιτα. Κιτς, μαλάκα. Περνούσα πριν από... Εντάξει, έχουν περάσει και χρόνια. Περνούσα πριν από 3 χρόνια από την Πειραιώς και υπήρχε μια τεράστια αφίσα γαρμπή μαζονάκι. Δεν ξέρω αν τη θυμάται κανείς, που στο μαζονάκι είχαν βάλει piercing και αράχνες. Τι θυμάται κανείς? Αράχνες, ρε, στο μαζονάκι.
Δηλαδή, τι σκεφτόταν αυτό που του κάνει το promotion, ότι ήρθε η ώρα να γίνει ένα άνοιγμα προ τον Gothic. Ότι οι κοθάδε μόλι βλέπαν το μαζονάκι θα λέγανε έγινε δικό μα, ζηλεύω, ζηλεύω. Άμα θέλει να τον κάνει σκιτς, κάνε τον σωστά τουλάχιστον. Βάλ τον με ένα ολόλευκο σαλβάρι, ημί γυμνό, καβάλα σε ένα μονόκερο. Κάποιο τατουάζει ένα τριαντάφυλλο που είναι πληγωμένο και στάζει αίμα. Και το αίμα γίνεται κύμα. Και το κύμα γίνεται το πρόσωπο του Τουπακ. Και το επόμενο κύμα γίνεται το πρόσωπο του Μπομπ Μάρλεϊ. Και το επόμενο κύμα γίνεται ένας Μακεδονομάχος με ασπίδα που γράφει «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι το πιο... το υπέρτατο σημείο του kids το περνάς στα 16 σου, στο τέλος της εφηβείας. Πρέπει να το παραδεχτούμε, παιδιά. Στα 16 μας, όλοι μας ζήσαμε το στυλιστικό μας βατερλό. Στα 16 σου έχεις αισθητική τάκη που βλέπει κύκλους και γυρνάς με την παρέα σου και βαφτίζεται διάφορα μέρη ως γαμιστρώνες που δεν γαμάς ποτέ. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του kids της ηλικίας είναι όταν είσαι για κάποιο λόγο τσακωμένος με όλους και σκέφτεσαι «Τι θα γίνει άμα πεθάνω» και οραματίζεσαι την κηδεία σου. Το έχεις φτιάξει εντελώς. Πρώτα απ' όλα, έχεις αυτοκτονήσει. Γιατί κανείς δεν σε κατάλαβε και όλα βασίζονται στην υποκρισία και το ψέμα. Το χέρι της κοινωνίας σε ανάγκασε να πιεις αυτές τις 6 Άμστελ και να καπνίσεις αυτό το τσιγάρο που είχε μέσα πράσινο θάνατο. Ο τάφος σου, όπως το έχεις φανταστεί, θα είναι δίπλα στο Σιδηρόπουλου, γιατί μόνο αυτό σε άκουσε πραγματικά, που περιτριγυρίζεται από καταραμένες ψυχές που φωνάζουν «Παύλο! Παύλο!» και όλη στην κηδεία τους έχεις φανταστεί ως Καρθ Ποστάλ. Πρώτος ο κολλητός σου, συντετριμένος, με τα τσουλούφια να ανεμίζουν. Από πίσω του όλα τα κομμενάκια που σου είχαν ανοίξει χιλόπιτα, τώρα κλαίνε, λένε «Τον γούσταρα, τον γούσταρα!» Απλά έκανα τη δύσκολη, τον έχασα τώρα! Απ' έξω ο εξωσχολικός που σου έπαιρνε το σάντουιτς και σου σούφρωνε το χαρτζιλίκι, τώρα κλαίει και λέει «Τον αγαπούσα, γι' αυτό το βασάνισα!» Αλλά πιο τραγικές φιγούρες είναι οι γονείς σου. Συντετριμένοι πια καταλαβαίνουν ότι έπρεπε να σου είχαν πάρει αυτή την ηλεκτρική κιθάρα, γιατί το να ροκάρεις ήταν όντως η ζωή σου. Και τότε ο κολλητός σου θα βγάζε ένα διπλό κασετόφωνο, θα πατούσε το play και θα ακουγόταν το αγαπημένο σας κομμάτι. Το Winds of Change, το Scorpions. Να σας πω κάτι. Θα μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα διαβάζετε περιοδικά? Ποια έντυπες εκδόσεις? 7 πρωτόγονοι. Όχι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μετά την κρίση, ειδικά οι έντυπες εκδόσεις των περιοδικών έχουν εμφανιστεί. Και είναι φοβερό, αν το παρατηρήσεις, ότι τώρα πια για να σε κάνουν να εμπλακείς και να τα αγοράσεις, προσπαθούν μέσα σε έναν τίτλο να τα εμπεριέχουν όλα. Προσπαθούν μέσα στον τίτλο για να σχετιστείς μαζί τους να έχουν όλες τις ιδιότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Περιμένω τη μέρα που θα πηγαίνω σε περίπτερο και θα βλέπω περιοδικά με τίτλους όπως «Αλκοολισμός και μοντέρνο σπίτι», «Extreme sports και γυναικομαστία», «Μόδα και ανοιχτή λεκάνη». Ή να ανοίγω την τηλεόραση και να έχει διαφήμιση περιοδικού και να ακούγεται και αυτή η αφήγηση, Star Channel, φάση, ξέρεις αυτή η φωνή, και να λέει «Αστυνομικά τμήματα και δημοτική χωρή. Τρελάνετε τον αξιωματικό υπηρεσίας με τα σκέρτσα σας. Τα μυστικά της ανάκρισης δεν βγάζει κουβέντα. Κάντε ένα κελαϊδίσι με πεντοζάλι. Κρατητήριο και εύκολες λύσεις. 40 άτομα σε ένα κελί. Βάλτε να χορέψουν αντικριστό. Δώρο, χειροπέδες από μαντήλι, γιατί το τσάμικο θέλει το αυτοφορό του. Άλλο, άστρα και αναρχία. Ανάδρομος Ερμής, μολότοφ εμείς. Ο Μπακούνιν μπαίνει στο ζυγό. Ταραχές στις σχέσεις με την πλουτοκρατία. Δώρο, ο αστρολογικός χάρτης της ΔΡΑΦ. Αγαπημένο μου, ένα πολύ ωραίο, μεσογειακή κουζίνα και κατάθλιψη. Δάκρυα πάνω από τη χωριάτικη. Πώς να τους πείσετε ότι ήταν από το κρεμμύδι? Πατάτες, γιαχνί και σκέψεις αυτοκτονίας. Βάλτε τον απορροφητήρα στο 3 και κανείς δεν θα ακούσει το κτουπ. Μπάμιες,
χθόνος και πράσινα λαχανικά. Σε κοιτάζει περίεργα. Ρίξε αρακά στα σκαλοπάτια της. Δώρο αντικαταθλιπτικά με γεύση στα μναγκάθη. Άλλο καζατζίδης και φιλοσοφία. Υπάρχω. Αλλά για πόσο θα υπάρχω. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Αλλά είναι η αλήθεια. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, το αγριολούλουδο αντέχει. Δώρο το δοκίμιο γροθιά στον ύστερο καπιταλισμό. Ζικουάλα ή μαντουπάλα. Αλλά το αγαπημένο μου, παιδιά, είναι το ναρκωτικά και ψαροτούφεκο. Ο ρεπόρτερ μας αποκαλύπτει τι είδα στο βυθό με LSD. Επιδόσεις υπάρχουν όρια, με το ΣΥΣΑ όχι. Πάφος και άπνοια, τράβα μια καλή και βούτα για φαγκρί. Free base και πελαγίσια, κοστίζει παραπάνω, μα συναγρίδα πιάνω. Μαυρόψαρα και έκσταση, ο ροφός θα σ' αγαπήσει αν του δώσεις Μιτσουμπίση. Κοκαίνη και ψαχτήρι, σφήνωση βέργα στο βράχο, σπάστον με τηλεκάρτα. Μη γελάτε ρε, καρφώνεστε. Δώρο μπονκ με βυθόμετρο. Δεν μου λέτε, δώστε μου ένα χειροκρότημα οι άντρες από την παράσταση. Εσύ τώρα χειροκροτάς και σε μαλώνει η γυναίκα σου που χειροκροτάς. Μη, δεν είσαι άντρας, θα εκτεθούμε αγάπη μου. Τι φάση. Ρε παιδί μου, θέλω να μου δώσετε τώρα, για να καταλάβω, σας βλέπω, ωραία. Ένα χειροκρότημα, πόσοι άντρες εδώ μέσα κάνετε γενική καθαριότητα στο σπίτι σας μία φορά την εβδομάδα. Ένας εδώ και εσύ χειροκρότησες αυτόν που χειροκρότησε. Ωραία. Σκοτώστε τον! Τον βρήκαμε, αδέρφια, αυτός είναι! Μολύνει το φύλλο! Άλλο μαξιλαράκι, δώστε μου ένα χειροκρότημα πόσοι άντρες κάνετε γενική καθαριότητα στο σπίτι σας μία φορά το μήνα. Τρεις-τέσσερις, χεσμένοι επάνω τους. Οδεύουμε προς την κανονικότητα. Ένα τελευταίο μαξιλαράκι, δώστε μου ένα χειροκρότημα πόσοι άντρες κάνετε γενική καθαριότητα στο σπίτι σας μία φορά το τετράμινο. Ένας εδώ χειροκροτάει με καμάρι. Πέρασε! Είμαι στη λίστα του! Ωραία, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχετε περισσέψει. Και το καταλάβαμε. Οι οποίοι υποθέτω ότι είτε καθαρίζει σύντροφό σας, που δεν το κόβω, είτε έχετε παρκάρει τα ντάτσου να παίξω. Πέραν της πλάκας, και τώρα απευθύνομαι στα κορίτσια, έκανα κι εγώ γενική καθαριότητα στο σπίτι μου πρόσφατα και κορίτσια, με σόκαρε το πόση ώρα χρειάζεται για να καθαρίσει το γαμίδι. 44 λεπτά. Σου κόπηκε το γέλιο τώρα. Ξέρω πολύ καλά ακριβώς ότι ένα κορίτσι θα μου έλεγε τι 44 λεπτά, βρε Μιχάλη! Αν έκανες κανονική γενική, θα καθάριζες όλη μέρα! Τα τζάμια τα έκανες! Εννοείται πως όχι. Κι αν η μέρα είναι υπέροχη, το παράθυρο θα μπω και θες να δεις έξω, τι κάνεις! Το ανοίγω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες, τι να κάνουμε ρε παιδιά, σχετιζόμαστε με τους λεκέδες με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι σχετίζεστε εσείς οι γυναίκες. Γιατί εμείς οι άντρες έχουμε ακόμα αυτό το κόλλημα. Για να θεωρήσουμε κάτι λεκέ, πρέπει πρώτα απ' όλα να φαίνεται! Να το βλέπω! Η γυναίκα το προσπερνάει αυτό το εμπόδιο. Γιατί η γυναίκα ο λεκές είναι σαν το ψυχικό τραύμα. Δεν το βλέπει, αλλά ξέρει ότι είναι εκεί. Και όπως οι γυναίκες, ξέρετε, από χρώσεις χρωμάτων που εμείς οι άντρες ούτε καν τις βλέπουμε, θεωρείται και λεκέδες πράγματα που εμείς οι άντρες δεν έχουμε πει στον κόπο να βγάλουμε λέξεις για αυτά. Που λερωνόμαστε και είμαστε άμεθα. Άντε να πούμε 3-4 σύμφωνα και την υποψία από ένα πινελίκι. Μια γυναίκα όταν λερώνεται ξενερώνει επειδή χαλάει η εμφάνισή της. Ένας άντρας όταν λερώνεται ξενερώνει επειδή σκέφτεται «Ωρε μαλάκα, θα με γαμίσει η μάνα μου».
και στα 70 αυτό σκέφτεται. Μια γυναίκα όταν βλέπει ένα λεκέ παθαίνει αυτό το τίνγκ και αρχίζει και τρίβει 14 ώρες μέχρι να λιώσει το σφουγγάρι, μέχρι να της πιαστεί το χέρι, μέχρι ένας από τους δύο να λυγίσει. Ενώ εμείς οι άντρες έχουμε αυτή την ωριμότητα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως κάθε αναμέτρηση με ένα λεκέ είναι μια μάχη και κάποιες χάνονται. Αν η ζωή τα φέρει έτσι και ο λεκές από τον καναπέ μου δεν φεύγει, πάβει να είναι λεκές. Είναι καναπές. Το πίστεψε, το ήθελε, πέρασε στην άλλη άκρη. Άντε ρε, μας φάγατε τη ζωή. Του το επιτρέψαμε. Είπε, δεν θέλω να με σώσει γιαουρτιού, θέλω να γίνω κάλυμα IKEA. Γίνε αγόρι μου. Δεν φεύγει, δεν λερώνει, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι το μότο μου. Και όσον αφορά, παιδιά, την αντίληψη απέναντι στους λεκέδες, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει τίποτα σαν την Ελληνίδα μάνα. Όσον αφορά τους λεκέδες, η μαμά μέσα στο σπίτι ήταν σαν τον Νίο μέσα στο Μάτριξ. Δεν έβλεπε λεκέ, έβλεπε κώδικα. Έβλεπε το λεκέ πριν καν δημιουργηθεί. Έβλεπε το λεκέ να έρχεται. Δεν έβλεπε την μπλούζα σου. Έβλεπε το γιόκο τσόκο. Δεν έβλεπε το χαλί. Έβλεπε πατημασιές. Δεν έβλεπε το γραφείο σου. Έβλεπε το κακάδι. Τι έγινε, μόνο εγώ το έκανα. Ελληνίδα μάνα, παιδιά, είναι φοβερό. Πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα υπάρχει μια σπουδαία γυναίκα. Πίσω από κάθε μέτριο άντρα υπάρχει η μάνα του. Η Ελληνίδα μάνα. Ποτέ σου δεν μπόρεσες να τις θυμώσεις, πραγματικά δεν είναι φοβερό. Ποτέ σου δεν μπόρεσες να αναμετρηθείς μαζί της επί ίσης ώρης. Γιατί ή θα σε εκβίαζε με κλάματα, ή όταν θα πήγαινες να φύγεις θυμωμένος σου λέγε «Φυλάκι!» Ελληνίδα μάνα! Ασυνείδητα την κουβαλάς στην ενήλικη σου ζωή πίσω από κάθε σου γαμημένη σκέψη. Κάθε φορά που σκέφτεσαι και πάλι καλά να λες που έχω δουλειά, υπάρχει από πίσω η μάνα σου. Κάθε φορά που ανακατεύεις τη φάβα και λες «Α, τελικά το πίνει το λάδι», υπάρχει από πίσω η μάνα σου. Κάθε φορά που λες σε κάποιον «Ρε, φόρα κάτι πάνω σου, έχει ήλιο με δόντια σήμερα», έτσι την πατάς. Υπάρχει από πίσω η μάνα σου. Ποιος νομίζεις ότι σε έκανε όταν ήσουν 18 να πεις «Θα πάω φαντάρος τώρα που είμαι νέος» «Να σε μπερδεύω! Μετά θα κάνω τη ζωή μου ό,τι θέλω!» Ποιος, το λαμπρό μυαλό σου? Ο μπαμπάς σε ήθελε στο στρατό για την πατρίδα, η μαμά σε ήθελε στο στρατό για την κορνίζα. Για να γεμίσει αυτό το κενό χώρο που υπήρχε σε αυτό το έπιπλο. Ξέρουμε ποιο έπιπλο λέω, του πούστη. Αυτό το έπιπλο που ήταν η Παπουτσοθήκης, η Ταριέρα, η Κομωδίνο, αλλά κυρίως ήταν ένα σύνθετο και είχε μια βιτρίνα με ποτήρια από κρύσταλλο Βοημίας και ένα μπουκάλι αιωλική, παρφέντα μουρ, ή ένα μπουκάλι κουμκουάτ. Αυτό το έπιπλο που αν ήσουν από λαϊκή οικογένεια, στο πάνω ράφι είχε εγκυκλοπαίδια Ιδρία, αν ήσουν από μορφωμένη είχε τη Λαρούς Μπριτάνικα, και αν ήσουν από Καραλούμπεν είχε από πλασιέ την Ιδρώγιο, και αριστερά και δεξιά στην εγκυκλοπαίδια ήταν αυτά τα δύο ηχεία, από το στερεοφωνικό που ήταν λίγο πιο κάτω, που είχε διπλό κασετόφωνο, ραδιόφωνο, equalizer, και για να ανοίγει το καπάκι του πικάπ ο μπαμπάς έβγαλε ένα ράφι και έκανε τρύπα στο νοβοπάν για να περάσει τα καλώδια και την έκανε λες και έριξε αεροκλωτσιά. Αυτό το έπιπλο με τις φωτογραφίες τρόπαια από τις κορυφαίες στιγμές της οικογενείας που κάνει παρέλαση όλο το σόι. Μια ξαδέρφη σου την μπαίνει νύφη, η αδερφή σου από ένα Πάσχα στο χωριό, ένα μωρό που δεν ξέρεις, ένας θείος που πέθανε από εγκεφαλικό, ένας θείος που πέθανε από έμφραγμα, μια καλλιτεχνική του πατέρα σου που είναι έτσι, μια ασπρόμαυρη από το σόι σου, από τη μεταπολίτευση που κοιτάνε την κάμερα έτσι, μια έγχρωμη από το σόι σου, από τη μεταπολίτευση που κοιτάνε την κάμερα έτσι, και μία άκυρη κορνίζα που δεν μπήκαν καν στον κόπο να βγάλουν την ψεύτικη φωτογραφία που όταν την αγοράσανε. Και έτσι μαζί με το σόι σου από την Άνω Μαγούλα υπάρχει και ένα ζευγάρι Σουηδών που φασώνονται πάνω σε μία Χάρλεϊ
Ή ένας άντρας μοντέλο που βρέχεται από ένα ώρα τα ντουζ και κοιτάζει την κάμερα έτσι. Ή τρία φοινικόδεντρα. Αυτό το έπιπλο που ήταν, είναι και θα είναι η εξειδανικευμένη κοσμοθεωρία της μαμάς μας. Το κουκλόσπιτό της. Είμαι σίγουρος ότι το βράδυ βάζει τις φωτογραφίες να πίνουν τσάι. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι για μας τα αγοράκια, μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της παιδικής μας ηλικίας, είναι η στιγμή που συνειδητοποιήσαμε ότι σωματικά έχουμε ακριβώς την ίδια δύναμη με τη μάνα μας. Αν είσαι αγόρι, το θυμάσαι, κάπου στα 12-13 γίνεται αυτό, και το θυμάσαι γιατί μέχρι μια μέρα πριν έτρωγες ξύλο. Εκείνη τη μέρα όμως πάει να σε βαρέσει και τάκ! Της βγάζεις άμυνα. Και νιώθεις σαν το Βαντάμ. Αυτή η γελία στιγμή ελληνικής οικογένειας που μια γυναίκα 40 χρονών τσακώνεται με ένα 13χρονο. Δεν νικάει κανείς. Μουσική υπόκρουση πρότιτζι. Η μάνα σου ορίεται και φωνάζει «Σου είπα να μην τα φας, τα έχω για τους ξένους!» Και εσύ με 5 νουαζέτα στο στόμα είσαι να «Έλα εμάς!» Τα λέτε εσύ και εντάξει. Εσείς είστε άνετα, εντάξει. Ρε παιδιά, αυτή η προεφηβεία, τι σκατά ηλικία είναι. Παιδιά, σωμαρία, είναι σκατά πατημένα, έτσι. Αν ήμουν θεός, θα την καταργούσα. Από 11,5 14,5 έφυγες. Αλλά αν είσαι κορίτσι, σου έρχεται περίοδος, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκεφαλός σου για να πείσεις τους άλλους ότι εσύ αυτή είναι ο λόγος που έχεις νεύρα. Αν είσαι αγόρι, έχεις ύψος χόμπιτ και είσαι μια μηχανή υδρότα, κακοσμίας και στήσης. Και όταν στο σπίτι είχες μεγαλύτερο αδερφό ή αδερφή, υπήρχε πρόβλημα. Γιατί ο μεγάλος αδερφός ή αδερφή ήταν πάντα ένα μέτρο σύγκρισης που κατέληγε με εσένα να χάνεις. Ο μεγάλος αδερφός είχε τη δική του παρέα που ήταν πάντα πιο cool από τη δική σου και όταν πήγαινες να χωθεί σου έλεγε «Έλα πούλο». Ο αδερφός σου με την παρέα του βγαίνανε για καφέ και στα χάμπο, ενώ εσύ με την παρέα σου βγαίνατε στο μπαλκόνι. Ο αδερφός σου με την παρέα του έπινε μπύρες και φορούσε σκουλαρίκι, ενώ εσύ έπινες ριμπένα και φορούσες αυτά τα σιδεράκια από το Ίκα που έτσι και τα τίναζες, έπεφτε μισό πακέτο φοφίκο. Ο αδερφός ήταν κουρεμένος καρέ με ξύρισμα από μέσα, εσύ ήσουν κουρεμένος καπελάκι. Ο αδερφός φορούσε Μάρτινς, εσύ φορούσες Global ή τρακτεράκια. Ο αδερφός σου φορούσε τζιν και μπλούζες με συγκροτήματα που του πηγαίνανε τόσο πολύ, ενώ εσύ ήσουν σε αυτή την ηλικία που ό,τι ρούχο και να φορούσες φαινόταν πάνω σου λάθος. Ό,τι παντελόνι και να φορούσες έμοιαζες με υδραυλικό και ό,τι μπλούζα και να φορούσες ήταν πάνω σου ή σαν σουτιέν ή σαν φούστα. Το μόνο που είχες ήταν αυτή η φόρμα από την Ακαδημία του μπάσκετ που τη φορούσες 3 εβδομάδες σε ρί και την έβγαλες με εγχείρηση. Και ο αδερφός σου φορούσε και φλάιτ ή λύκο με κονκάρδες, ενώ εσύ φορούσες αυτά τα μπουφάν με το πούπουλο που ήταν τόσο φουσκωτά που έμοιαζες με τη μασκό της Μισελέν. Και την πρώτη φορά που ήρθε ο αδερφός σου με την παρέα του στο σπίτι σας και αράξανε στο δωμάτιό σας, σε ψιλοανεχτήκανε λίγο. Και εσύ έλεγες από μέσα σου «Τους αρέσω, τους αρέσω, ναι, ναι». Και μετά σου ζήτησε ο αδερφός σου να του φέρεις ένα ποτήρι νερό και όταν γύρισες η πόρτα ήταν κλειδωμένη και τα υπόλοιπα 4 χρόνια της ζωής σου τα πέρασες κρεμασμένος από το πόμολο λέγοντας «Αφήστε με να πάω! Αφήστε με να πάω!» Δεν κουραζόσουν ποτέ. 8 ώρες σε ρί με την ίδια ενέργεια. «Αφήστε με να πάω!» Τους άκουγες να γελάνε και να λένε μυστικά και εσύ «Αφήστε με να πάω!» Μπας και ψαρώσουν, έκανες και κανένα τονικό κρεσέντο. «Αφήστε με να πάω!» Αλλά αυτή τίποτα. Σταδιακά η έντασή σου έπεφτε. «Αφήστε με να πάω!» Το εσωτερικό σου κίνητρο κατέρεε.
Αχίστε η άρθρωση διαλυόταν. Τώρα αν σ' άκουγε κάποιος θα καταλάβαινε οτιδήποτε. Αρίστος αγαπώ. Αρίστο δεν να φάω. Το χειρότερο όμως και το πιο σκληρό και το πιο άδικο δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν όταν ένα κορίτσι από τη δική σου παρέα τα έφτιαχνε με κάποιον από την παρέα των μεγάλων. Και μέσα σε μία μέρα αποκτούσε αυτό το μπλαζέ υφάκι, λες και μπαίνει στη δίσκο με τον Τραβόλτα, που την περνούσες και τρεις μήνες, αλλά μετά το σκηνικό τα σε έβλεπε στο δρόμο σου λέγε «Τι κάνεις, Μιχαλάκη?» Τέτοιες είστε. 50 λεπτά το χτίζα να το φτάσω σε αυτό το σημείο. Είστε σκάρτες! Δεν έχετε ψυχή εσείς, τούβλο έχετε! Και ήτανε σκληρό, παιδιά, γιατί το αντίστροφο δεν μπορούσε να συμβεί. Να τα φτιάξει κάποιος 13χρονος με κάποια από την παρέα των μεγάλων ήταν αδύνατο. Υπήρχαν θρύλοι. Ότι ο μακρινός ξάδερφος κάποιου από την παρέα μας τα είχε φτιάξει με 17χρονη και το είχανε κάνει στο αυτοκίνητό της. Αλλά αν κρίνω από αυτό τον ξάδερφο, ήταν πιθανότατα ο ίδιος ξάδερφος που έμενε μόνιμα στην Αμερική, είχε μαύρη ζώνη στο καράτε, είχε δικό του μπαζούκα, είχε κολλητό το Μαραντόνα, είχε κάνει μακροβούτι τόσο βαθιά που είχε δει γοργόνα. Καταλαβαίνουμε ποιος ξάδερφος και λοιπόν που δεν τα καταφέρναμε εμείς, τα κατάφερνε αυτός που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά στα 11 και ξέμπλεξε στα 15, που είχε ρίξει μπουκέτο στον πορτιέρι του Mercedes και τον άφησε ανέστητο. Αυτός ο ξάδερφος, το βαρύ πυροβολικό της οικογενείας, που ήταν τόσο γαμάτος, που είχε πάει μπροστά από τον καθρέφτη στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, είπε τρεις φορές το Πάτερ ημών ανάποδα, πήρε το 666 και σε αυτόν το σήκωσε Σατανάς. Αυτός ο φοβερός ξάδερφος που έπαιζε τόσο γαμάτη κιθάρα, που μία φορά ενώ έπαιζε μια μπαλάντα στο σπίτι του, περάσαν από κάτω οι Guns N' Roses, την ακούσανε και του την κλέψανε. Hey, Axel! Axel! Ακού αυτό ρε! Τι είναι ρε θλάς! Ωχ! Από το τρίτο έρχεται! Πώς θα ήταν αν είχε και τραμς! Αυτός ο ξάδερφος που ήτανε κολλητός του Κανάκη και βγάζανε μαζί τα επεισόδια για το Αμάν, που είχε μεγαλώσει στο Beverly Hills δίπλα από το σπίτι του Μπράντον. Αυτός ο ξάδερφος που όποια ταινία είχε βγει, αυτός την είχε δει πρώτα. Αυτός ο φοβερός ξάδερφος που τα είχε κάνει όλα πάρα πολύ σωστά. Αυτός ο ξάδερφος που... Δεν έχεις καταλάβει τι, αλλά καταλαβαίνεις πια γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι γοητευτικοί το καλοκαίρι και άνθρωποι που είναι γοητευτικοί το χειμώνα. Καταλαβαίνεις ότι όταν ξυπνάς το πρωί, για κάποιο λόγο θέλεις να πλύνεις τα πιάτα. Καταλαβαίνεις ότι σου αρέσει να βλέπεις το πλυντήριο να γυρίζει, την καφετιέρα να γεμίζει και την μπάρα από το downloading να ολοκληρώνεται. Καταλαβαίνεις ότι σου αρέσει να πλύνεις τα ρούχα σου ακόμα και όταν δεν είναι βρώμικα. Μετά καταλαβαίνεις
Γιατί όταν φεύγουν οι επισκέπτες αποστηρώνει τους διακόπτες. Μετά καταλαβαίνεις γιατί όταν φεύγουν οι επισκέπτες κλείνεις το σύρτη. Μετά καταλαβαίνεις γιατί φοβάσαι ότι θα πεθάνεις από την ακτινοβολία του Ρούτερ. Μετά καταλαβαίνεις γιατί διαλέγεις την κούπα του καφέ ανάλογα με το τι φοράς. Μετά καταλαβαίνεις ότι μια ζωή θα ανατρέχει στις προηγούμενες δεκαετίες για να βρεις καταφύγιο. Μετά καταλαβαίνεις ότι τα τραγούδια που αγάπησες περισσότερο ήταν ρηχά. Τέλος. Ευχαριστώ όλους. Καλό βράδυ.